Στοίχημα την υψηλή συμμετοχή στις κάλπες οι μνηστήρες στη μάχη για την εκλογή ηγεσία στο Πασόκ τα παίζουν όλα για όλα. Από την Κρήτη που βάφτηκε η μισή πράσινη μετά τις ευρωεκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστρεψε εκ νέου τα βέλη του προς συγκεκριμένους υποψηφίους. Ποιο είναι το σχέδιό τους για να πάει το Πασόκ 20 και 30%? Και γιατί το σχέδιο αυτό δεν το υλοποίησανε στις εκλογικές τους περιφέρειες? Οι περισσότεροι υποψήφοι να βρουν από την εκλογική περιφέρεια που έχουμε το τρίτο χειρότερο ποσοστό από τις 60 περιφέρειες της Ελλάδας. Και αν δεν καταφέρανε στη δική τους περιφέρεια να κάνουν το 8-10, ποιο είναι το σχέδιό τους για όλη την Ελλάδα? Αν έτρεχαν τότε όπως τρέχουν σήμερα, όχι δεύτερο, πάνω από 20% θα είχαμε πάρει. Ο αρχηγός πρέπει να είναι ο πρώτος που λογοδοτεί πριν επιβάλλεις οποιονδήποτε άλλο να λογοδοτήσει. Δεν μπορεί να λέω εγώ ότι ζητάω από όλα τα στελέχη να τρέχουν σε όλη την Ελλάδα, να κάνουν δουλειά σε όλη την Ελλάδα, αλλά εγώ να είμαι στο απειρόβλητο. Ο στόχος είναι ένας. Να κερδίσουμε τις επόμενες εθνικές εκλογές. Εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα και θα πω ότι αν αντιστοίχως ο κύριος Ανδρουλάκης και το κόμμα λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούν τώρα, το Πασόκ θα ήταν στο 20%. Ναι, γιατί... Αν εγώ ήμουν αρχηγός, πρόεδρος του Πασόκ 2,5 χρόνια τώρα, θα είχα γυρίσει 2,5 φορές όλη την Ελλάδα. Να κτίσουμε το μεγάλο και κυβερνών Πασόκ θέτει ως πρόταγμα η Άννα Διαμαντοπούλου. Σε αυτές τις εκλογές δεν ψηφίζουμε για πρόεδρο του Πασόκ. Δεν ψηφίζουμε για να πάμε στο 15 και στο 16. Αυτό το κύμα που δημιουργείται σιγά σιγά μας δείχνει ότι ψηφίζουμε τον επόμενο πρωθυπουργό. Και πρέπει να μπορεί να σταθεί αυτός και το κόμμα του ως ο αντίπαλος πόλος της Νέας Δημοκρατίας. Μήνυμα νίκης έστειλε από την Πάτρα ο Χάρης Δούκας. Το μεγάλο αμάρτημα που έκανα και από τότε και μετά με κυνηγάνε σαν τρελό είναι ότι έστειλα τον Μπακογιάννη για ένα πολύ μεγάλο περίπατο. Και αυτό δεν μπορούν να το χωνέψουν με τίποτα. Όμως αυτή ήταν μόνο η αρχή. Γιατί το Πασόκ ενωμένο και δυνατό θα αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης και θα κυνηγήσει ξανά. Να γίνει μια μεγάλη παράταξη η οποία κερδίζει τη Νέα Δημοκρατία. Αν για κάποιος είναι στόχος το Πασόκ να είναι μικρό και διαχειρίσιμο, είτε για να είναι εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, είτε για να μπορεί να είναι ένα κόμμα που δεν ενοχλεί, σας διαβεβαιώνω ότι αυτό είναι εμένα δεν είναι το όραμα. Όλοι οι υποψήφοι θα πραγματοποιήσουν τις κεντρικές τους ομιλίες στην Αθήνα αυτήν την εβδομάδα.